βρισκόμαστε στο γεφύρι του Πασά, στο χωριό Κοκκινιά Γρεβενών. Είναι το γεφύρι το οποίο χτίστηκε το 1806. Ήταν το γεφύρι το οποίο ένωνε τους τότε δύο νομούς Γρεβενών και Κοζάνης. Ένα σημαντικό γεφύρι μήκους 100 μέτρων με 6 καμάρες. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατασκευή από τους ανθρώπους της εποχής, που είναι αξιομνημόνευτη ακόμα και σήμερα. Καταστράφηκε το 1941 από τους Άγγλους για να μην περάσουν οι Γερμανοί, και επειδή ως Περιφερειακή Αρχή, ως Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, έχουμε πάρα πολύ ψηλά τα μνημεία και την ιστορία του τόπου μας, όπως κάναμε με τις εκκλησίες, τον Ταξιάρχη και τον Μαυρονόρο, έχουμε βάλει ένα μεγάλο ποσό, ένα σημαντικό ποσό, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μελέτη και στο επόμενο στάδιο να προχωρήσουμε τη μελέτη αποκατάστασης του γεφυριού, με τελικό αποτέλεσμα και την κατασκευή και την υλοποίηση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου για τα Γρεβενά, για την Κοζάνη, για όλη τη Δυτική Μακεδονία, για την ιστορία του τόπου μας. Εσείς θέλετε να αναδειχθεί αυτό και να γίνει και κάποια στιγμή πόλος έλξης επισκεπτών εδώ της περιοχής, γιατί και ο σκοπός αυτός είναι. Πραγματικά αυτός είναι, πάνω απ' όλα είναι να αποκαταστήσουμε το γεφύρι για την ιστορική αξία, για τη μνήμη των συμπατριωτών μας. Αλλά το επόμενο αποτέλεσμα βέβαια θα είναι όταν θα μαθευτεί ότι θα γίνει γνωστό σε όλους ότι ένα τόσο παλιό γεφύρι έχει γίνει ανακατασκευή. Είμαστε σίγουροι ότι θα ωφελήσει και τουριστικά την περιφέρειά μας, την περιοχή των Γρεβενών. Και αυτός είναι και ο στόχος, παρεμβάσεις που μπορούμε να συνδυάσουμε και την ιστορία του τόπου και να προβάλλουμε και να την προβάλλουμε και τουριστικά, με πολλαπλά ωφέλη οικονομικά, κοινωνικά και σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθούμε με τέτοιες δράσεις να στηρίξουμε τα μνημεία του τόπου μας. Η ανάδειξη είναι σημαντική. Το νομό Γρεβενών και το νομό Κοζάνης είναι ένα γεφύρι από τα μεγαλύτερα μετά της Σάρτας, από ό,τι γνωρίζουμε, σε μήκος. Είναι το δεύτερο γεφύρι σε μήκος στην Ελλάδα. Και καλά είναι, πρέπει να αξιοποιηθεί και για πολλούς και για επισκέψιμους λόγους, και ενώνει το νομό Κοζάνης με το νομό Γρεβενών, που αυτό έπρεπε ήδη να έχει κάποια μελέτη, κάτι να ξεκινήσει, αν μπορέσει να κατασκευαστεί. Είναι ένας τόπος που έρχεται πολύ επισκέψιμος κόσμος, έστω και αυτή τη στιγμή, σε αυτά τα χάλια που είναι. Πόσο χρόνο το ζητάτε αυτό, και είδατε τώρα η Βίκο Αότα στην Περιφερειακή Αρχή Κασαπίδη και στην Αντιπεριφέρεια Γρεβενών με τον Γιάννη τον Γιάτσο? Το ζητούσαμε από παλιά που ήμασταν Δήμος Ηρακλειωτών. Ξεκινήσαμε να το ζητάμε και μακάρι να γίνει.